Αυτό που έχω να πω είναι ότι είμαι πάρα πολύ άρρωστος. Πρώτον. Δεύτερον, θέλω να σχολιάσουμε λίγο το πάρτι χθες. Πες μας λίγο πώς το έγινε. Το πάρτι ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Εντάξει, το χώρο του Κόγκου τον ήξερα, γιατί έχω πάει για μπάνιο. Ναι. Στην πισίνα. Mm-hmm. Αλλά ήταν πολύ ωραία και για βράδυ, με τα κεράκια γύρω-γύρω από την πισίνα. Πολύ ωραία. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία με τον Μπίλι που είχε έρθει και πίναμε κρασιά. Γιατί με τα φιλιά μας τον κύριο Μπίλι. Ναι, μόλις ξύπνησε. Η ώρα είναι 25, παρακαλώ. Είδες. Ναι. Η μουσική ήταν πάρα πολύ, ειδικά το πρώτο συγκρότημα. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, θυμάστε. Νομίζω, παιδιά, πρώτη πρέπει να βγήκανε η Supernova. Ναι, δεν κάνω λάθος. Ήταν πολύ ωραία. Η Supernova, δεν θυμάμαι πάρα πολύ, γιατί το μυαλό μου από χθες δεν είναι. Πάντως το έχω βάλει στο blog μου ήδη και έχω βάλει το βιντεάκι του. Οπότε μπορεί να το δουν και από εκεί. Πες λίγο τη σελίδα σου. postfashionnews.blogspot.com. Και όποιος θέλει να επικοινωνεί με το blog, να πω και το email, ζατ με δύο τάφ, 4 μηδενικά, παπάκι hotmail.com. Είναι λίγο περίεργο το email. Γιατί? Γιατί το έχω πάρα πολλά χρόνια. Τώρα θέλει μια γιαγιά να στείλει ένα μήνυμα, ποιος σε βρει. Γιαγιά δεν νομίζω να μου στείλει το προσπάσιο. Γιατί, δεν υπάρχουν γιαγιάδες που είναι μέσα στη μόδα. Μακάρι. Μακάρι. Έχω δει κάτι γιαγιάδες εγώ. Εντάξει, πάντως, οκ, είναι ζατ με δύο τάφ και 4 μηδενικά. Ωραία. Θέλω να πεις πόσα χρόνια γράφεις. Γενικά πόσα χρόνια ασχολείσαι με όλα. Με τη μόδα ασχολούμαι από πάντα. Ναι. Γιατί οι γονείς μου ήταν σε αυτό το χώρο. Οπότε έχω μεγαλώσει ανάμεσα σε υφάσματα, δείγματα, μοντέλα και τέτοια. Αλλά να γράφω στο δικό μου προσωπικό χώρο είναι 6 μήνες. Μάλιστα. Πώς δημιουργήθηκε όλο αυτό το post fashion? Πώς δημιουργήθηκε, ναι, εγώ έγραφα σε ένα άλλο blog που ήταν ποικίλης ύλης, αλλά κάποια στιγμή ήθελα να έχω και την προσωπική μου φωνή, ναι, και να είναι μόνο ο χώρος για μόδα, τέχνη κτλ. Και έτσι, να, στη γιορτή του Αντώνη που τώρα μας βιντεοσκοπεί, 18 Ιανουαρίου, ναι, φτιάξαμε τη σελίδα αυτή, την έφτιαξε τη σελίδα ο Μανώλης, ναι, ο Μανώλης, εσύ, ναι, ο Μανώλης ο Καλυβίου, με το περίφημο αυτό ψευδόνυμο. Είναι ζωγράφος, καλλιτέχνης, πολύ ιδιαίτερη φύση. Αυτός έκανε το design του blog, ναι, και με βοηθάει πάρα πολύ και στο θέμα του blogging, για θέματα, μιλάμε πάρα πολύ για το τι να βάλω, με συμβουλεύει αρκετά. Και ξεκίνησε 6 μήνες, ασχολούμαστε, πηγαίνουμε σε όλα αυτά τα event που λέγαμε πριν. Εντάξει, κυρίως για μόδα, αλλά τώρα έχουμε επεκταθεί και στον χώρο της τέχνης και με ένα καινούργιο συνεργάτη που έχω, τον Δημήτρη τον Κωνσταντόπουλο, που είναι fashion designer. Έχει πάει σε πάρα πολλά μουσεία, με βοηθάει. Δεν έχετε. Gossip όχι ακόμα, πρέπει να βρω κι άλλο συνεργάτη. Δεν μπορούμε, δεν γίνεται όλα αυτά. Ναι, εσύ που ξέρεις πολλά εδώ. Να κάτι μπορώ να κάνω. Και πώς το πια θα γράφω εδώ. Λοιπόν, είμαστε εδώ, περνάμε super wow. Σε λίγο έχουμε τηλεφωνή και με την Κρίστη. Κρίστη, σ' αγαπώ. Το πάρτι χθες έσκησε. Μόνο αυτό έχω να πω. Και σε λίγο θα είναι live. Κρίστη μαζί μου θα μας πει όλα αυτά που έγιναν μπροστά και πίσω από την πισίνα.